Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα και εύχομαι τη εβδομάδα αυτή που έχουμε περάσει μαζί να σας έχει αρέσει. Και εμείς είμαστε εδώ και σήμερα να φροντίσουμε να είναι όμορφο το πρωινό σας, να συνεχιστεί όμορφα η μέρα σας και βεβαίως να είναι η αρχή ενός πολύ πολύ όμορφου Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε για σας σήμερα? Θα μιλήσουμε αυτό το φαινόμενο στο πρώτο μας θέμα, στην ώρα το πολίτη, γιατί οι Κύπροι στα καλακαθούμενα αρχίζουν και ξεπουλάνε τα χρυσαφικά τους. Τι σημαίνει αυτό, τι φαινόμενο είναι αυτό? Είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο ή όχι, είναι και παγκόσμιο? Και πότε εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο, τι σημαίνει για την κοινωνία και τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες? Θα μιλήσουμε στο ιατρικό μας ένθετο για την συντηρητική της λειτουργία. Έχουμε σήμερα να σας προτείνουμε πώς μπορείτε να χαρίσετε χαμόγελα. Η Ναταλία Δραγούμη και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης θα είναι μαζί μας για να σας πούνε πώς μπορείτε μόνο με ελάχιστα χρήματα, με ούτε ένα ευρώ την ημέρα, να στηρίξετε παιδάκια τα οποία δεν έχουν στον ήλιο μυρό, όπως λέμε. Προτάσεις μόδα. Θα σχολιάσουμε και δημόσια πρόσωπα όσο αφορά τις ενδυματολογικές τους επιλογές, την εμφάνιση τους γενικά. Θα σας χαρίσουμε τώρα, θα σας μαγειρέψουμε. Θα καλέσουμε τον Χρήστο Χριστοδούλου, ο οποίος ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή στο ΡΙΚ. Όλα αυτά στη δική σου εκπομπή, στο καλή σας μέρα. Πάμε τώρα όμως να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε το πρώτο μας θέμα και επιστρέφουμε στη συζήτηση. Ήδη προαναφέραμε, ανοιχτά οι τηλεφωνικές μας γραμμές και τη δική σας συμμετοχή, την άποψή σας για τον προβληματισμό σας. Γιατί οι Κύπροι ξεπουλάνε το χρυσό τους? Γιατί παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης? Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες? Τι σημαίνουν όλες αυτές τις ταμπέλες όλες τις πόλεις? Αγοράζουμε χρυσαφικά. 77-77-10-88, επαναλαμβάνουμε τον αριθμό μας και πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Καγιάς, καλή σας μέρα, ανώτερος διευθυντής Κύπρου του Οργανισμού. Η λειτουργία είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Δωροτέτες πρώτα, πάμε σε δωροτέτες και μετά στο θέμα μας. Φύγαμε. Την καλημέρα μας σε εσάς που έχετε τώρα ανοίξει τους δέχτες σας. Είμαστε εδώ και το επόμενο μας θέμα αφορά την υγεία σας. Με πολύ σεβασμό και πάνω απ' όλα για την ενημέρωσή σας, συζητάμε τα θέματα τα οποία αφορούν την υγεία μας. Φαρμακευτική αγωγή και αισθητική δυσλειτουργία είναι το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Dr. Λόρη Κυριάκο, δερματολόγο μαζί μας. Καλώς όρισε. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο μου έχεις λείψει σαν συνεργάτης. Θα σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου, και Χρήστο και όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό, ότι όταν έχεις άτομα γύρω σου με τα οποία συνεργάζεσαι, με τα οποία βγαίνει η δουλειά, με τα οποία υπάρχει χημεία και η δουλειά φαίνεται σαν χαλάρωση και απόλαυση και όχι σαν αγκαρία και δουλειά, να πάμε να κάνουμε μια δουλειά εκεί. Όταν χάσεις αυτούς τους ανθρώπους, σου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Και επιδιώκεις να έχεις ξανά επαφή με αυτούς τους ανθρώπους για να βγαίνει καλύτερο αποτέλεσμα πάνω από όλα για τους τηλεθεατές μας. Επειδή είμαι λίγο μετριό. Φανείστε, πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και τρόφιμα και θα επιστρέψουμε με μόδα, με συζήτηση, με ActionAid. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη Μπουγιούρη και την Ναταλία Δραγούμη. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να χαρίσουμε κι εμείς χαμόγελα σε παιδάκια τα οποία βιώνουν κάθε μέρα δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά στην δική σας εκπομπή. Καλή σας μέρα. Φύγαμε με το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής. Το σχέδιο. Τι? Δεν κλείνεται, δεν είναι τα ακουστικά περίπου. Είναι μεσούλα, θα πάρεις πιο μικρή. Βλέπεις όμως τι ωραία που είναι. Πολύ ωραία. Ατμόσφαιρα και το κλίμα που δημιουργείται. Γι' αυτό είναι σήμερα που έχετε πάρα πολλούς φίλους που θα ήθελαν να είναι στο welcome party σας. Την επόμενη Παρασκευή που είπαμε, πάρα πολύ παιδιά, καλή συνέχεια. Επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και θέλουμε να φροντίσουμε για το Σαββατοκύριακο σας, πού θα σας πάρουμε τώρα? Σινεμά. Για λίγη ώρα. Και εσείς θα επιλέξετε ποιο το έργο το οποίο θα δείτε για πολλή ώρα. Φύγαμε. Λατρεύω αυτές τις ταινίες εποχής με τα φορέματα, με τα λεπτά τα συναισθήματα και ξέρω εγώ, πώς μ' αρέσουν. Περηφάνεια και προκατάληψη ένα πράγμα. Πολύ δωμάτια. Κυρία Νίκη μου, καλώς όρισες για την συνέντευξη. Πολύ χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες. Αν είχατε κι εσείς κάποια σχόλια, αν έχετε, μπορείτε να τα κάνετε, επειδή στη συνέχεια θα έχουμε την κυρία Νίκη μαζί μας. Δωροτέτες, αγαπημένους δωροτέτες, θα δούμε στη συνέχεια και μετά θα σχολιάσουμε κάποιες φωτογραφίες, θα σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα για σήμερα. Δεν τα είδα, θα τα δω για να σας βοηθήσω και λιγάκι με τις ερωτηζόλες, για να μπορέσουμε να χαρίσουμε και τα υπόλοιπα τώρα της εκπομπής μας. Φύγαμε, αγαπημένους δωροτέτες. Έχουμε φίλες. Ποιος φίλος ή φίλη είναι στη γραμμή? Κυρία Μαρία μου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Από πού μας παίρνετε? Από Λευκοσία.
την αγάπη μας και πανέτοιμοι να δούμε αν θα κερδίσετε το δώρο μας. Να σας πω κάτι, επειδή παιδιά, έχουμε πολλά δώρα να δώσουμε. Το δωροκουπόνι, συγγνώμη, 30 ευρώ από γνωστό κατάστημα με υποδήματα σε όλες τις πόλεις. Είναι το δώρο μας για σας σήμερα και η ερώτηση είναι: ποιο είναι το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου? Να σας δώσω τις επιλογές. Ναι, ναι. Καλαμπασού, κουρί, ασπρόκρεμο και καναδιού. Το κουρί. Δικό σας το δωράκι μας. Πολύ σωστά. Μπράβο σας, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Τα θέματα σας είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας και σας αρέσουν όλα αυτά τα οποία λέμε καθημερινά. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Μαρία μου. Τα υπόλοιπα δωράκια, παιδιά, θα τα δώσουμε με το γνωστό τρόπο. Ναι, ναι, ωραία. Πάμε. 99 άτομα μας έχουν πάρει τηλέφωνο σήμερα και πάμε. Από το. Παιδιά, ναι, το πρώτο δώρο, την κατσαρόλα, αξίζει 240 ευρώ για την κυρία Όλγα. Βιβλίο μαγειρικής της κυρίας Αθηνάς Λοϊζίδου. 99. Το δωράκι αυτό. Το δροκοπόνι αξίας 60 ευρώ για η Αλιά Ήλιο. Και δροκοπόνι αξίας 160 ευρώ για θεραπεία σπα στο χωριό Άγια Νάργυρη. Κύριε Κωστάκη, μου δώστε εσύ. 86. 89 πάμε εδώ. Ανδρούλα Χαραλάμπους. Δεν έχουμε 88, εγώ λέω το 89. Είναι το πιο κοντινό. Ανδρούλα Χαραλάμπους. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Χαρίσαμε τα δωράκια μας. Α, και κάτι άλλο. Για τον διαγωνισμό μας είναι Φλωρεντία Χαραλάμπους. Συγχαρητήρια και σε εσάς, παιδιά. Συγχαρητήρια στις κυρίες που κέρδισαν σήμερα. Και κάπου εδώ θα ευχαριστήσω βεβαίως τους αγαπητούς μας φίλους. Και θα περιμένουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε, να περνάτε όμορφες στιγμές. Και τη Δευτέρα ξανά, 8 και 4 και 20, κάπου εκεί, εμείς είμαστε κοντά σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.